Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν περιφερειακά ζητήματα αλλά και για την ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας-Αρμενίας σε όλα τα επίπεδα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη σύγκρουση του Αζερμπαϊτζάν με την Αρμενία. Και επιμένω ότι μόνο μια βιώσιμη συμφωνία μεταξύ του Ερεβάν και του Μπακού μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο στον Νότιο Κάυκασο. Γι' αυτό και η Ελλάδα, το συζητήσαμε, υποστηρίζει την πρωτοβουλία σταυροδρόμια της ειρήνης, την οποία ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον περασμένο Δεκέμβριο, ώστε η ευρύτερη περιοχή να μετατραπεί από ένα θέατρο συγκρούσεων σε έναν εμπορικό κόμβο που θα συνδέει τον Εύξεινο Πόντο, τον Περσικό Κόλπο, την Μεσόγειο Θάλασσα. Γιατί τελικά μόνο η κοινή ευημερία κάνει τα όπλα να σιγήσουν και μόνο η πρόοδος των λαών αποκρούει τα σχέδια αυταρχικών ηγετών. Ο Νικόλ Πασινιάν επισκέφτηκε και την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ο Αρμένιος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κοινές ιδέες που συνδέουν τις δύο χώρες και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη βοήθειά της στις σχέσεις Αρμενίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης.